Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Καβάλα RC Show 2014, Παναγιώτης Γεωργιάδης, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό των όσων είδαμε τις πρώτες δύο ημέρες στην παραλία της πόλης. Οι χιλιάδες επισκεπτών που παρακολούθησαν το show, τα χαμόγελα ικανοποίησης των πληρωμάτων που πέταξαν, αλλά και τα σχόλια των ξένων ανταποκριτών που ήλθαν στην Καβάλα μόνο για την διοργάνωση, αποτελούν τον καλύτερο πρεσβευτή τόσο του show όσο και της ίδιας της Καβάλας. Ο κύριος Γεωργιάδης άλλωστε υπογράμμισε στις δηλώσεις του ότι μετά την φετινή διοργάνωση το επίπεδο του Air Show αλλάζει οριστικά προς το καλύτερο. Αυτό που έγινε φέτος άλλαξε τελείως την κλίμακα αυτές τις διοργάνωσης απαιτήσεις. Ολοκληρώθηκαν οι δύο προηγούμενες μέρες. Ο καιρός ήταν αρκετά άστατος την Παρασκευή και ελαφρά άστατος, αλλά μετά πολύ καλός το Σάββατο. Με αυτές τις συνθήκες και το γεγονός ότι είχαμε μια εκρηκτική συμμετοχή από το σαουδαραβικό ακροβατικό σμήνος τον τελευταίο καιρό, σημαίνει ότι ναι, ανταποκριθήκαμε πολύ καλά μέχρι τώρα και αντέξαμε αυτές τις απαιτήσεις. Τι εισπράξατε από τον κόσμο? Από τον κόσμο εγώ προσωπικά δεν έχω εισπράξει αυτά που θα ήθελα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στην τρίτη ημέρα. Τα πρώτα μηνύματα είναι εξαιρετικά. Υπάρχουν ατάκες από υπηρεσίες κρατικές οι οποίες δηλώσανε σε κόσμο: αφήστε το αυτοκίνητο όπου μπορείτε. Υπάρχουν μέρη τα οποία μπλόκαραν δρόμοι, στροφές. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε κάτω στην παραλία, αλλά είναι και οι γύρω λόφοι και οι κορυφές. Από εκεί και πέρα, η αποστολή, οι άνθρωποι των αποστολών, πώς είδαν την Καβάλα? Έμειναν ικανοποιημένοι με τη διοργάνωση, με τη φιλοξενία? Ναι, έμειναν πολύ ενθουσιασμένοι, σε σημείο που υποθέτω ότι θα βάλει σε πολύ μεγάλη ευθύνη την κοινωνία για το άμεσο μέλλον. Δηλαδή, αν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε ένα τουρισμό πολύ υψηλής ποιότητος. Τέλος, θέλουμε να ρωτήσουμε για τους ανταποκριτές οι οποίοι είχαν ανακοινωθεί πως θα βρεθούν στην Καβάλα από ξένα δίκτυα για την κάλυψη του γεγονότος. Τι είδαν, τι κατέγραψαν και αν συγκρίναν το Καβάλα RC Show με άλλες παρόμοιες οργανώσεις? Ούτε και από εκεί έχω μηνύματα, γι' αυτό και μιλάμε συνέχεια. Πάντως, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ξεπεράσαν τους 100. Οι εικόνες τις είδατε κι εσείς, είστε έμπειροι στο χώρο. Ήρθε ό,τι καλύτερο σε εξοπλισμό φωτογραφικό υπάρχει στον κόσμο. Ασφαλώς δεν είμαστε της τάξης των υψηλών προδιαγραφών ευρωπαϊκών σοου, αλλά νομίζω ότι αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτή την οικογένεια. Ωραία. Τέλος, να πούμε δύο λόγια για τις παράλληλες εκδηλώσεις όπως αυτή που τρέχει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα σήμερα το πρωί. Τι μπορεί να δει ο κόσμος εκεί? Οι παράλληλες ήταν πολλές. Αυτή είναι η εκδήλωση κύρια. Περιλαμβάνει αεροπορικές επιδείξεις των αερομοντέλων. Είναι πάνω από 17 από όλη την Ελλάδα ή σχεδόν όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή με τα τελευταία δεδομένα είναι ότι είναι αρκετός, σειραίει όλο και περισσότερος. Οι πτήσεις αυτών των αεροπλάνων είναι εξαιρετικά ευχάριστες και εντυπωσιακές, γιατί είναι ομοιώματα πραγματικών αεροπλάνων. Ακόμη και έχουμε και το Απάτσι εκεί. Για ακριβώς αυτό θα ρώταγα. Ακόμα δεν έχουμε πάει εκεί, ωστόσο θα υπάρχει και κάποια έκπληξη όπως το Απάτσι. Ναι, είναι ήδη εκεί από τις 8.30 το πρωί. Γενικά είναι ένα κρυφό εργαλείο επιθετικό και γενικά κινείται έτσι με μια σχετική μυστικότητα.